Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, το Pet Show είναι και αυτήν την Τρίτη μαζί σας και όπως βλέπετε έχουμε μια πολύ όμορφη παρέα, ξεκινώντας από τον ώμο μου, σωστά δείχνω, που έχουμε τον Άρη, το Θεό της Αγκαλιάς και όχι του πολέμου. Είναι ο Άρης ο Θεός της Αγκαλιάς και έχουμε μαζί μας τα κορίτσια που δραστηριοποιούνται με το φιλοζωικό σωματείο ή εθελοντική ομάδα, straycare.gr. Ναι, είμαστε straycare.gr, αδέσποτη φροντίδα. Είμαστε ένα επίσημο σωματείο, ναι. Μια εθελοντική ομάδα η οποία δραστηριοποιείται με τα αδέσποτα. Συνέχισε, μην... τεχνικό πρόβλημα. Μην ενοχλείσαι. Για πες. Που δραστηριοποιούμαστε με τα αδέσποτα σχεδόν σε όλη την Ελλάδα. Δεν έχουμε κάποια συγκεκριμένη περιοχή όπου δραστηριοποιούμαστε. Αναλαμβάνουμε περιστατικά τα οποία είναι δύσκολα από την άποψη της οικονομικής φύσεως, είτε είναι τραυματισμένα, είτε αμορά γατάκια που δεν μπορούν να επιζήσουν στο δρόμο. Όταν είπαμε από όλη την Ελλάδα, έχουμε φέρει εδώ πέρα τη Δανάη, η οποία έχει έρθει από την Κομωτινή, είναι αυτή εδώ η μικρούλα. Με τη βοήθεια άλλων φιλοζωικών, ναι, φιλόζων. Ναι, μας βοήθησε η φιλοζωική της Κομωτινής. Και έτσι ήρθε σε εμάς. Την μόλι η οποία την πήραμε από τα Τρίκαλα Κορινθίας. Ήταν σε άθλιες συνθήκες εκεί πέρα. Είχε πάρα πολύ κρύο, είχε ψώρα, έχει καλαζάρ. Όπου το ζωάκι αυτό δεν ασχολείται κανείς μαζί του και ήταν καταδικασμένο να πεθάνει στο βουνό. Mm. Και έτσι πήγαμε εμείς, την πήραμε και τώρα έχει γίνει η κούκλα που βλέπετε. Η μόλι είναι αυτή που είναι στα πόδια, ναι. Να πούμε. Η οποία ηρέμησε αμέσως, ξάπλωσε.
Είναι λίγο μεγάλη, ή όχι? Στην αρχή νομίζαμε ότι είναι μικρότερη σε ηλικία. Λόγω της κλινικής κατάστασης νομίζαμε ότι θα συνέλθει. Γιατί ήταν ένα ζώο που είχε περάσει πάρα πολύ κρύο. Όταν το βρήκαμε δεν είχε καθόλου τρίχες πάνω του. Έτρεμε, έτρωγε τα δάχτυλά μας όταν την πλησιάσαμε λόγω από την ασιτία, γιατί τη βρήκαμε σε ένα βουνό στα Τρίκαλα Κορινθίας. Οπότε έγινε καλά μέσω της θεραπείας που πήρε και μετά είναι τώρα περίπου 8 με 10 ετών. Είπες ότι έχει καλαζάρ. Ναι. Οι περισσότεροι όταν ακούνε ότι κάποιο σκυλί πάσχει από καλαζάρ κτλ. Το παίρνουν αρνητικά, αγριεύονται λίγο, να το πω έτσι. Οι περισσότεροι δηλαδή, ναι, λειτουργεί αλλά... αυτό ανασταλτικά όσον αφορά στην υιοθεσία, την υιοθεσία του. Όταν κάποιος μπορεί, τώρα λόγω του ότι έχουμε το ίντερνετ και ζούμε πλέον στο 2015 και υπάρχει τόση γνώση και τόση ελεύθερη γνώση βασικά, μπορεί ο καθένας να ψάξει και να μην πιστεύει τον γείτονά του που του είπε ότι είχε καλατζάρ το σκυλί μου και πέθανε και τα σχετικά. Πρέπει να κάνει ο κάθε άνθρωπος τη δική του έρευνα, στην ουσία, έγκυρη έρευνα όμως. Το καλαζάρ είναι, δεν είμαστε δικοί εμείς να πούμε τι είναι το καλαζάρ. Τουλάχιστον όμως εμάς δεν έχουμε νοσήσει, δεν έχουμε πάθει εμείς κάτι από τα καλαζαρικά σκυλιά που βλέπουμε και που βρίσκουμε και ερχόμαστε έπειτα σε επαφή μαζί τους. Αντιμετωπίζεται από την άποψη ότι θεραπεύεται με κάποιο ειδικό κτηνιατρικό σιρόπι, τεχ, χάπια και τα σχετικά. Και το ζώο, από ό,τι βλέπετε, δεν έχει κανένα οπτικό. Δεν έχει καμία οπτική. Κλινική του εικόνα. Ναι. Όχι, εγώ το λέω από την άποψη, όχι ότι φοβάται ο κόσμος ότι θα κολλήσει εκείνος, αλλά ότι δεν θα ήθελε να πάρει, ξέρω εγώ, ή περισσότεροι ίσως να μην θέλουν να πάρουν κάποιο ζώο το οποίο πάσχει, ας πούμε, από τη συγκεκριμένη ασθένεια ή από κάποια ασθένεια. Λοιπόν. Να μας συστηθείτε λίγο γιατί δεν το κάναμε. Είσαι η Μαρία. Εγώ είμαι η Μαρία. Εσύ. Εγώ είμαι η Άννα. Η Ιωάννα. Και η Δήμητρα. Και δραστηριοποιείστε όλοι στο Stray Care, στην ομάδα. Ναι, είμαστε όλοι εθελοντές. Εσύ μου είπες ειδικεύεσαι ζυγάτες. Ειδικεύομαι. Έχω μία πιο ξεναλάβει την ευθύνη. Είμαι ζυγάτες, ναι. Φιλοξενώ και φροντίζω γάτες εδώ και 2 χρόνια κοντά. Πείτε μας όμως και την ιστορία των άλλων ζώων που έχουμε μαζί μας. Την είπες και δεν την άκουσα. Η Μόλι πάνω κάτω εξήγησε η Μαρία, νομίζω. Και τη φιλοξενεί όμως η Δήμητρα. Και τη Δανάη την έχει η Μαρία. Την έχω εγώ, τη Δανάη. Τη φιλοξενώ μαζί με τα υπόλοιπα σκυλάκια της οικογένειας. Ήρθε από την Κομωτινή, όπως είπαμε. Μας βοήθησε εκεί το καταφύγιο της Κομωτινής. Όπου έχουν πάρα πολλά ζώα και έτσι δεν μπορούσαν να ανταπεξέλθουν σε ένα ακόμη. Πόσο καιρό το έχετε τώρα? Τώρα την Δανάη την έχουμε περίπου 1,5 μήνα και τη Μόλι από τον Οκτώβρη. Και τα γατουλάκια? Οι γάτες αυτές είναι μάλλον αδερφάκια. Βρέθηκαν στο δρόμο νεογέννητα, δεν θα επιβίωναν φυσικά και γι' αυτό τα αναλάβαμε εμείς. Είναι τώρα 2-3 μήνων κάπου εκεί. Πιο μικρά μου φάνηκαν, αλλά προφανώς. Ναι, πιο μικρόσωμα. Φαίνεται θα γίνουν και μικρόσωμες γάτες. Και ο αρσενικός είναι πιο μικρός όμως, εν τω μεταξύ. Ναι, ναι, ναι. Αλλά είναι πιο αγκαλίτσας. Από πώς είπατε, από πότε έχει δημιουργηθεί το σωματείο σας και... Η ομάδα μας είναι ένα χρόνο, σχεδόν. Είναι εθελοντικό όλο το έργο που κάνουμε, δεν πληρωνόμαστε δηλαδή από κάπου. Το έχουμε εντάξει στην καθημερινότητά μας. Και έτσι γίνεται ευχάριστο, δεν είναι δηλαδή καταναγκαστικό, ούτε το βλέπουμε σαν δουλειά, ούτε αχ τώρα πρέπει να πάμε σε ένα περιστατικό ακόμη. Το έχουμε εντάξει αυτό που λέμε, στην καθημερινότητά μας. Είναι πλέον για μας τρόπο ζωής. Δεν μπορούμε χωρίς αυτό. Πάντως έχω την αίσθηση ότι απαιτεί πολύ χρόνο, ρε παιδί μου, και ψυχικά από θέματα για να ασχοληθείς με αυτό και να το... Γιατί πρόσφατα με ρώτησε μια συνάδελφος, μου λέει βοηθάς και εσύ τα δέσποτα και τα λοιπά. Και λέω ότι η λέξη βοηθάω είναι μεγάλη υπόθεση. Έτσι, γιατί εντάξει, να προβάλλεις, ξέρω εγώ, το έργο των φιλόζωων είναι μια μικρή βοήθεια. Αλλά το να τρέξεις καθημερινά, παντού, να δραστηριοποιείς, να αφιερώνεις χρόνο και χρήμα για τα δέσποτα είναι μεγάλη υπόθεση. Δεν είναι κάτι τόσο απλό. Θέλω να πω ότι ο κόσμος έχει την επιθυμία να το κάνει. Εκδηλώνει την επιθυμία να το κάνει και εν τέλει το κάνει. Εμείς σαν ομάδα γενικά
οι εθελοντές που έρχονται και τα σχετικά, είναι άνθρωποι που έχουν θέληση. Mm. Αν έχεις θέληση, μπορείς να το κάνεις και μέσω της δουλειάς σου. Mm. Εσύ χαρακτηριστικά είπες ότι το κάνω μέσω της εκπομπής μου, μέσω της δουλειάς μου. Οπότε είναι μέσα της καθημερινότητάς σου αυτό. Άρα δεν σε κουράζει, δεν κάνεις κάτι έξτρα. Έτσι γίνονται και με τους περισσότερους εθελοντές που έχουμε. Εννοείται ότι το βάρος πέφτει σε κάποιους άλλους, οι οποίοι είναι πιο έμπειροι, είτε θέλουν να αναλάβουν περισσότερες ευθύνες. Το θέμα είναι να θέλει κάποιος να βοηθήσει ένα ζώο. Και ένα ζώο το οποίο, αν βάζαμε όλοι στη θέση των ζώων τη δική μας, σίγουρα θα βοηθούσαμε περισσότερο. Mm. Προσωπικά πάντως νομίζω ότι ο εθελοντισμός ίσως είναι λίγο παρεξηγημένος από την άποψη ότι όλοι νομίζουν ότι πρέπει να αφιερώσουν όλη τους τη μέρα για να ασχοληθούν. Ο καθένας μπορεί να βοηθήσει με τον τρόπο που θέλει εκείνος. Εθελοντισμός είναι αυτό που κάνουμε εμείς, να ασχολούμαστε καθημερινά. Μπορεί όμως να είναι αυτό που λέει η Μαρία, μέσω της δουλειάς. Μπορεί να είναι η προσφορά ενός τροφής, μιας τροφής, μιας κονσέρβας, γιατί υπάρχει μεγάλη ανάγκη, είναι πάρα πολλά τα αδέσποτα. Μπορεί μετά να είναι μια οικονομική βοήθεια για να γίνει μια στήρωση, που είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα. Ο εθελοντισμός μπορεί να έχει οποιαδήποτε μορφή. Mm. Ακόμα και η κοινοποίηση στο Facebook, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είναι πάρα πολύ σημαντική. Το κλασικό εκεί που κάνουν όλοι like και λιγότεροι κάνουν κοινοποίηση. Ναι. Είπατε ότι δραστηριοποιήσετε, έχετε κάποια περιοχή που είστε πιο συγκεκριμένα, ας πούμε. Αφήστε τα σκυλάκια, μην έχετε άγχος. Εντάξει. Πού θα πάνε. Μην πάω φύγουν, είναι κλειστές οι πόρτες. Έχουν άγχος και αυτά. Ναι, μόνο, εναχωμένα, λογικό είναι. Ναι. Με κάποια συγκεκριμένη περιοχή δεν δραστηριοποιούμαστε, να πούμε έχουμε έδρα. Αν έχετε βάση, περιοχή. Μια έδρα. Βάση εικονικά, για να είμαστε σωματείο, υπάρχει. Απλά δεν δραστηριοποιούμαστε σε εκείνη. Πηγαίνουμε εκεί που έχει μεγαλύτερη ανάγκη, σε κάθε γειτονιά που μπορεί να έχει μεγαλύτερη ανάγκη. Ασχολούμαστε πάρα πολύ με τις στηρώσεις. Απλά τυχαίνει η πλειοψηφία των εθελοντών να μένουμε στην Αθήνα και στα δυτικά προάστια κυρίως. Mm-hmm. Όμως εθελοντές έχουμε σε όλη την Ελλάδα που μπορούν να βοηθήσουν να κάνουμε κάποιο έργο και εκεί. Στις περιοχές που ανέφερες πριν, είναι πιο έντονο το πρόβλημα ή δεν ναι, ισχύει και γι' αυτό, αυτό το λόγο είναι κατ' επιλογή μας να ασχολούμαστε με τα αδέσποτα της επαρχίας είτε των νησιών, γιατί εκεί υπάρχει μια έλλειψη στο να φροντίζουν εκεί τα αδέσποτα. Δεν είναι τόσο πολλοί άνθρωποι όσο είναι και εδώ στην Αθήνα. Μιλάω και σχεδόν σε σχέση με τα δυτικά προάστια, ας πούμε, με τα βόρεια προάστια ή κάπως έτσι. Έχετε διακρίνει ότι υπάρχει διαφορά ή δεν έχει σχέση με το. Αν κάποια περιοχή περισσότερα αδέσποτα, αυτό εννοώ. Νομίζω δεν έχουμε μπει στη διαδικασία σύγκρισης, αλλά γενικά ακόμα και στα δυτικά προάστια, μία περιοχή από την άλλη έχει μεγάλες διαφορές. Ακόμα δηλαδή, και μία γειτονιά τεράστη. Από την άλλη. Ναι, ούτως ή άλλως. Είναι ανάλογα με τους ανθρώπους που μένουν εκεί. Μπορεί σε μία περιοχή των βορείων προαστίων να υπάρχουν λιγότεροι ευαισθητοποιημένοι άνθρωποι από ό,τι στα δυτικά και το αντίστροφο. Καλά, σίγουρα. Ναι, οπότε πάει έτσι. Πείτε μου κάτι άλλο, γιατί το ακούω πολλές φορές ως παράπονο από συνανθρώπους, φίλους, γνωστούς. Βρίσκουν ένα αδέσποτο και έχουν την διάθεση να το βοηθήσουν, αλλά δεν μπορούν οι ίδιοι, είτε γιατί δεν μπορούν να το φιλοξενήσουν, είτε γιατί δεν έχουν τον χρόνο και λένε ότι να απευθυνθώ σε ένα φιλοζωικό σωματείο. Και πολλές φορές λένε ότι παίρνουν τηλέφωνο και επί της ουσίας το φιλοζωικό σωματείο τους παρέχει μεν τις πληροφορίες για το τι πρέπει να κάνουν ή πώς μπορούν να βοηθήσουν το ζώο, αλλά δεν το δέχονται. Ισχύει αυτό και για ποιο λόγο αν ισχύει? Δηλαδή, αν σας πάρω εγώ και σας πω, δεν με ξέρετε, και σας πω ότι βρήκα ένα σκυλάκι στον Ταύρο. Μπορείτε να με βοηθήσετε στην φιλοξενία του ή να του βρω ένα σπίτι να μείνει? Εμείς δεν έχουμε κάποιο συγκεκριμένο χώρο που τα έχουμε όλα μας τα ζωάκια. Δεν έχουμε δηλαδή κάποιο καταφύγιο. Προσπαθούμε να βρίσκουμε εθελοντές. Με τη σωστή προσέγγιση έχουμε βρει ήδη αρκετούς εθελοντές να κάνουν φιλοξενίες, αλλά πάντοτε υπάρχει έλλειψη. Αν κάποιος όταν μας παίρνουν, βασικά όχι αν, γιατί μας παίρνουν συχνέχεια ότι βρήκα ένα σκυλάκι, ένα γατάκι, τι να κάνω κτλ. Mm. Δίνουμε κατευθυντήριες οδηγίες όπως πώς να το φωτογραφίσουν, γιατί η φωτογραφία κατά ψέματα είναι πάρα πολύ σημαντική, μιας και ζούμε στην εποχή της εικόνας.
πώς να φωτογραφίσουν το ζωάκι, να το πάνε σε ένα ακτινίατρο, να τους δώσει τις πληροφορίες για την ηλικία του, την κατάσταση υγείας του κτλ. Και προσπαθούμε να βρούμε μια φιλοξενία. Δηλαδή, οι καταστητήριες οδηγίες δίνονται από εμάς. Εάν έχει κάποιος εθελοντής χώρο στο σπίτι του, εννοείται ότι το παίρνουμε το, το ζωάκι ότι... όταν έχει και ανάγκη. Έτσι. Γιατί αν ότι... θέλει κάποιος να πάρουμε το σκυλάκι το οποίο ζει στη γειτονιά του και δεν θέλει να ζει στη γειτονιά του γιατί θέλει να ζει σε ένα σπίτι, αυτό δεν μπορούμε να το βοηθήσουμε γιατί θα κλείσουμε αυτόματα την πόρτα σε ένα ζωάκι το οποίο θα έχει πραγματική ανάγκη. Mm. Το λέω εγώ από την άποψη ότι οι περισσότεροι έχουν την αίσθηση ότι τα φιλοζωικά σωματεία ή οι φιλοζωικές οργανώσεις τέλος πάντων είναι υποχρεωμένες κατά κάποιο τρόπο να ανταποκριθούν στο κάλεσμα κάποιου που θα βρει ένα ζώο. Η υποχρέωση είναι σχετικό γιατί από τη στιγμή που είναι εθελοντισμός για τίποτα δεν υποχρεείσαι. Mm. Οπότε γι' αυτό βοηθάμε με τους υπόλοιπους τρόπους που είπαμε. Mm. Αλλά αν ο άνθρωπος που βρίσκει ένα ζωάκι πρέπει να είναι συνειδητοποιημένος ότι το βρήκα, αλλά δεν σημαίνει το σώζω και το βάζω για 2 λεπτά σπίτι μου και παίρνω μια φιλοζωική ομάδα, οργάνωση, σωματείο να έρθει να το πάρει. Να το ξεφορτωθώ κατά κάποιο τρόπο. Ναι. Δεν σημαίνει αυτό ότι το βοηθάω και το σώζω στην πράξη. Mm. Πρέπει να σκεφτεί, ωραία, θα το πάρω. Και τι θα το κάνω μετά, πώς θα το βάλω στο σπίτι μου. Mm. Πώς θα το ταΐσω, πώς θα το συντηρήσω, γενικά θα του βρω ένα σπίτι, θα μπορέσω να το κρατήσω εγώ. Όλα αυτά τα ερωτήματα πρέπει να σκέφτεται κάποιος πριν κάνει αυτή την κίνηση, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό για το ζωάκι. Δεν είναι ωραίο να αλλάζει συνέχεια περιβάλλον από την άποψη να γίνεται μπαλάκι και να μην ξέρει πού πηγαίνει. Είναι σαν να βάζουμε τον εαυτό μας, να μας έχουν πάει σε ένα τρένο και να μην ξέρουμε πού θα κατέβουμε κάθε φορά. Και προφανώς. Οι εθελοντές φιλόζωοι, ας πούμε, αν είχαν τις εγκαταστάσεις, τον χώρο, το χρήμα να φιλοξενήσουν ή να σώσουν όλα τα αδέσποτα, θα το είχαν ήδη κάνει, ας πούμε, και δεν θα βρίσκαμε αδέσποτα στον δρόμο. Οπότε, από ό,τι καταλαβαίνω, το πιο σημαντικό θέμα εδώ, το πιο σημαντικό τέλος πάντων, ένα από τα πιο σημαντικά, ίσως να είναι και το πιο σημαντικό, είναι το θέμα της φιλοξενίας και του μεγέθους, ας πούμε, του καταφυγίου που διαθέτει ο καθένας. Ίσως να μην διαθέτουν και καθόλου καταφύγια όμως. Όλα τα σπίτια μας στην ουσία. Ναι, ναι. Δηλαδή δεν υπάρχει ένας χώρος που έχει. Ένα χώρο συγκεκριμένο που δεν μας αρέσει να έχουμε ένα χώρο κλουβιά και βάζουμε ζώα μέχρι να μην μπορούμε να τα απεξέλθουμε. Mm. Εμείς έχουμε ένα συγκεκριμένο αριθμό ζώων, σκύλων και γατιών αντίστοιχο που μπορούμε να περιθάλψουμε και να ασχοληθούμε με αυτούς. Γιατί δεν σημαίνει ότι αν έχουμε μόνο 15 ζωάκια είναι εύκολο να τα συντηρήσεις. Ασχολούμαστε πάρα πολύ μαζί τους με την εκπαίδευση. Ή αν πάρει κάποιο γατάκι το οποίο είναι λίγο πιο άγριο, που λέμε ότι είναι αντίθεση στις γάτες, ξέρει πώς θα τις ηρεμήσει, πώς θα τις κάνει κοινωνικές, με τελικό σκοπό την υιοθεσία τους. Οπότε υπάρχει μια συγκεκριμένη διαδικασία που ακολουθούμε. Και ακολουθούν και οι άνθρωποι που μας βοηθούν με τις φιλοξενίες, οι εθελοντές μας, για να δοθούν τα σκυλάκια πιο υγιή και σώμα αλλά και ψυχή, να είναι ήρεμα. Ναι, πολύ σημαντικό είναι αυτό. Λοιπόν, πάμε να δούμε ένα μικρό βίντεο με μια μικρή μεταμόρφωση ενός ζώου που εσείς νομίζω διασώσατε και πώς ήταν στην αρχή και πώς έγινε μετά. Και δείτε το βλέμμα αυτού του ζώου και θα καταλάβετε πολλά. Λοιπόν, είδαμε τη μεταμόρφωση της Λάρας της κουκλάρας. Έτσι, η Λάρα έγινε κουκλάρα στο τέλος. Μου είπατε ότι έχει υιοθετηθεί τώρα. Ναι, έχει υιοθετηθεί. Η Λάρα έκανε ταξίδι από τον Ασπρόπυργο, όπου
Εκεί βρέθηκε σε άθλιες καταστάσεις, όπως είδατε, πάρα πολύ αδύνατη. Ένα σκυλάκι 20 κιλά βρέθηκε να είναι 9. Κάτι, και προφανώς η εικόνα που είδαμε είναι φτωχή σε σχέση με όσα εσείς τα αντιμετωπίσατε στην πραγματικότητα. Είναι ένα καθαρό αιμοβίσλα, κυνηγόσκυλο, όπου δεν μπορούσε να περπατήσει από την ασιτία. Δηλαδή, έκανε 2 βήματα και έπεφτε. Δεν είχε δυνάμεις να περπατήσει. Τη φιλοξένησα για 4 μήνες εγώ στο σπίτι, γιατί δεν μπορούσε κάποιος άλλος εθελοντής από εμάς να την πάρει. Μέχρι να γίνει καλά, είχαμε πολλά σκαμπανεβάσματα, αλλά ήμασταν εκεί και ο κόσμος ήταν δίπλα μας αυτό. Μας έστειλε και τη θετική του ενέργεια και κοινοποίησης, να γίνει γνωστό το θέμα. Βοήθεια είτε οικονομική, να πάνε να βοηθήσουν στον κτηνίατρο. Νοσηλεύτηκε αρκετές μέρες. Έπαιζε με τη ζωή και το θάνατο συνέχεια. Αλλά τελικά τα κατάφερε και όπως είδαμε και με βάση της εκπαίδευσης και την προσαρμογή της συμπεριφοράς της που κάναμε, από την ουρά κατά τα σκέλια κατέληξε να έχει την ουρά, να την κουνάει σε όποιον τη χαιρετάει, να μην φοβάται, να μην νιώθει την ανασφάλεια. Είχε πάρα πολύ ανασφάλεια με τον κάθε κρότο που άκουγε, από τη βροντί μέχρι το να σου πέσει το στυλό κάτω. Πιθανότατα γι' αυτό κατέληξε εκεί που κατέληξε, γιατί φοβάται. Το πιο πιθανό. Είναι και βλέπω ότι υλικόσκυλα είναι. Κυνηγόσκυλα είναι και αυτά. Ναι, είναι τραγική κατάσταση με τα κυνηγόσκυλα. Υπάρχουν πάρα πολλά αδέσποτα και το θέμα είναι ότι πάνε και τα αφήνουν στο βουνό. Και σε συγκεκριμένες περιοχές όπου δεν μπορούν τα ζώα να γυρίσουν πίσω. Και γι' αυτό αδυνατίζουν, αρρωσταίνουν. Και δεν βρίσκουν και εύκολα τροφή, δηλαδή. Και στην καλύτερη περίπτωση να φάνε από αποφάγια κάποιου που έχει περάσει από εκεί. Διαφορετικά καταλήγουν, δυστυχώς. Είναι πάρα πολλά τα ζώα που έχουμε δει κάνοντας μια βόλτα στα βουνά και στις περιοχές αυτές με ζώα νεκρά. Εδώ πού είστε? Εδώ πέρα είμαστε πάλι στον Ασπρόπυργο. Και προσπαθούσαμε να πιάσουμε μια γέλη, μια μαμά, έναν μπαμπά και τα παιδάκια τους. Εδώ βλέπουμε τον Κώστα, τον εθελοντή μας, ο οποίος προσπαθούσε να σώσει τα κουταβάκια, είχαν εγκλωβιστεί σε ξύλα και σκουπίδια. Μιλάμε βέβαια για μια προσπάθεια η οποία διήρκησε μήνες. Δηλαδή μέχρι να προσεγγίσουμε να αυτά τα εμπιστευτούν ζώα. Ναι, ήταν αρκετά φοβικά. Με την φιλοζωική του Ασπρόπυργου, τα φαντάσματα γνωρίζεστε, συνεργάζεστε. Ναι, ναι, φυσικά γνωριζόμαστε με τα παιδιά. Κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά εκεί πέρα στην περιοχή, τους έχει μια ανάγκη. Και όπως είπε η Ιωάννα, αυτό διέρχησε μήνες να τα πλησιάσουμε και η συγκεκριμένη διάσωση διέρχησε ώρες, από το πρωί ως το βράδυ. Μέχρι να τα πιάσουμε, να τα μεταφέρουμε στον κτηνίατρο, να εξεταστούν και στο τέλος να τα φιλοξενήσει κάποιος από εμάς. Πόσο δύσκολο είναι να πλησιάσει τα κουτάβια, να τα συλλάβει, ας πούμε? Έχετε δεχθεί καταρχάς να πούμε κάποια ειδική εκπαίδευση ή λειτουργείτε με το ένστικτο, ας πούμε, και εμπειρικά? Έχουμε δεχθεί εκπαίδευση, αλλά είναι και αναλόγως ποια κουτάβια είναι και πού είναι. Τα συγκεκριμένα που είδαμε στο βίντεο δεν είχαν έρθει ποτέ σε επαφή με άνθρωπο. Οπότε ήταν και πιο δύσκολη η διάσωσή τους. Άλλα κουτάβια που εισιτίζονται ή γεννάει μια δέσποτη μανούλα και έρχεται σε επαφή με κάποιον εθελοντή που τα σιτίζει, είναι πιο εύκολη η διάσωση. Αλλά και η εκπαίδευση είναι πάρα πολύ βασική, γιατί όταν τα παίρνουμε στο σπίτι, τα μαθαίνουμε να μιλερώνουν μέσα στο σπίτι, στην ουσία να πηγαίνουν έτοιμα στο σπίτι υιοθεσίας. Ναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ναι, γιατί και αναλόγως τι σκυλάκι υιοθετηθεί, δηλαδή η μόλι αυτή τη στιγμή που είναι ένα ενήλικο, έχει τελείως διαφορετική διαδικασία να πάει σε ένα σπίτι υιοθεσίας από ότι ένα κουτάβι. Εκεί πέρα λειτουργούμε διαφορετικά. Πρέπει στην μόλι, ας πούμε, θα κάνουμε και τη διαδικασία του αποχωρισμού. Στο κουτάβι δεν ισχύει κάτι τέτοιο, γιατί το μαθαίνεις με διαφορετικό τρόπο το πώς να μένει και μόνο του μέσα. Εννοείς να μιλερώνει. Έχει περάσει αυτό το στάδιο. Δεν έχει τόσο πολύ την ενέργεια στο να κάνει ζημιές μες στο σπίτι. Ενώ το κουτάβι πρέπει να το εκπαιδεύσεις για να αποφύγεις τυχόν ζημιές. Και υποθέτω ότι είναι και σημαντικό όταν βρίσκεται κάποιος εθελοντής ο οποίος θέλει να υιοθετήσει ένα ζωάκι, να του λέτε, ρε παιδί μου, την αλήθεια, να το πω έτσι απλά, για το τι θα αντιμετωπίσει αποκτώντας το συγκεκριμένο πάντα ζώο. Πάντα έτσι. Ώστε να μην βρωθεί προεκπλήξεως και μετά σας το επιστρέψει, ας πούμε, κτλ. Εγώ είχα άμεση εμπειρία και πρόσφατη εμπειρία πριν 2 μήνες. Που υιοθέτησα την Ήρης, ένα σκυλί το οποίο ήταν
Πάθανε επιληπτικές κρίσεις και είχε πολύ άγχος. Και όταν, επειδή εγώ δεν γνώριζα από σκυλιά πώς θα το φροντίσω, πώς θα αντιμετωπίσω μια τέτοια κατάσταση, παρόλα αυτά είχα τη θέληση, τα παιδιά μου βοήθησαν πάρα πολύ. Από την πρώτη στιγμή δηλαδή, που ήρθαν στο σπίτι, κάθισαν να νιώσει το σκυλί άνετα, να νιώσω εγώ άνετα με την Ήρης. Μου έδωσαν πάρα πολλές οδηγίες και όποτε τους χρειαζόμουν, απευθυνόμουν και ήταν εκεί για μένα. Και μου είπαν πάρα πολλές συμβουλές σε σχέση με το πώς μπορώ να αντιμετωπίσω κάποια πράγματα τα οποία με δυσκόλευαν στη συμπεριφορά της. Και πραγματικά ήταν πάρα πολύ χρήσιμα, γιατί τώρα το σκυλί είναι πάρα πολύ καλά. Έχει μεταμορφωθεί σε ένα χαρούμενο, παιχνιδιάρικο σκυλί, χωρίς να παθαίνει κρίσεις, χωρίς άγχος. Δεν σε απέτρεψε το πρόβλημα που έμαθες ότι είχε? Η αλήθεια είναι ότι... Σε προβλημάτισε, τέλος πάντων, καλά, προφανώς σε προβλημάτισε. Στην αρχή με κινητοποίησε. Ήθελα με κάθε τρόπο να τη βοηθήσω. Μετά τρόμαξα, να πω την αλήθεια. Μπήκαν τα πρέπει μέσα μου, μπήκαν αμφιβολίες, πώς θα το αντιμετωπίσω, αν γίνει κάτι. Όμως, επειδή ένιωσα πάρα πολύ καλά ανάμεσα σε αυτά τα παιδιά και ένιωσα ότι ό,τι και να γίνει θα με στηρίξουν και όλα αντιμετωπίζονται και ό,τι πρόβλημα και να υπάρχει μπορεί να μην γίνει πρόβλημα, μπορεί απλά να είναι κάτι το οποίο θα περάσει. Το ξεπέρασα πάρα πολύ γρήγορα και ένιωσα πάρα πολύ χαρούμενη, πήρα πάρα πολύ... Μου έδωσε πάρα πολύ δύναμη όλο αυτό, πάρα πολύ χαρά πήρα από όλη αυτή τη διαδικασία. Και προφανώς δένεσαι και περισσότερο με το... Σίγουρα. Και δίνουμε, όπως η Άννα δεν είχε ξανά επαφή με ζώο, το 90% των ανθρώπων που υιοθετούν τελικά ζωάκια από εμάς είναι εκείνοι που δεν είχαν ποτέ το ζώο. Είναι ότι καλύτερο όταν έχουν θέληση. Αν έχεις θέληση, είτε έχεις είτε δεν έχεις ζωάκι, είναι το ίδιο πράγμα. Και η Άννα στην αρχή την φιλοξένησε. Την φιλοξένησε, δηλαδή δίνει στον άλλον, η ομάδα μας δίνει στον άλλον την ασφάλεια ότι είναι φιλοξενία, δεν είναι υιοθεσία. Μην στρεσαριστείς, μην νιώθεις άγχος. Μπορείς να μας την επιστρέψεις αν δεις ότι δεν το καταφέρνεις. Γιατί πολλοί άνθρωποι λένε θέλω να πάρω κουτάβι για τα παιδάκια μου, είτε θέλω να πάρω κουτάβι για να με μάθει καλύτερα. Θέλω να πάρω αυτό το σκυλάκι, το καθαρό αιμο, θέλω να πάρω εκείνο. Οπότε εμείς του δίνουμε ένα ζωάκι το οποίο θα προσαρμοστεί στην καθημερινότητά του για να μην έχει πρόβλημα μετά να μας το επιστρέψει, έτσι ώστε να μην καταναλωθεί χρόνος εθελοντών, που είναι πολύτιμος για μας ο χρόνος μας, με αυτή τη διαδικασία. Ούτε και εκείνος να απογοητευτεί, ο ενδιαφερόμενος να απογοητευτεί ότι το υιοθέτησα και τελικά δεν ήταν αυτό που φανταζόμουν. Οπότε είναι πολύ σημαντικό στην αρχή, φιλοξένησέ το, δες, μπορώ να τα καταφέρω με το συγκεκριμένο ζωάκι. Αν όχι, θα το επιστρέψω στην ομάδα, όπου έχω κάνει κάτι πολύ καλό, γιατί μια εβδομάδα δική σου φιλοξενίας βοηθά το δικό μου σπίτι που θα αδειάσει από τη Δανάη, παραδείγματος χάρη, να φιλοξενήσω ένα περιστατικό της ομάδας που έχει περισσότερη ανάγκη και εσύ δεν θα μπορούσε να τα απεξέλθεις. Και στους ενδιαφερόμενους δίνουμε τα πιο έτοιμα εντός οικών σκυλάκια μας για να μην έχουν πρόβλημα να είναι ομαλή και η μετάβαση και να μην έχουν πολλά να τους μάθουν. Κατά τη γνώμη σας, τι είναι πιο εύκολο να υιοθετηθεί στο να το αντιμετωπίσει αυτός που θα το υιοθετήσει, εννοώ, ένα κουταβάκι ή ένα ενήλικο ζώο? Γιατί πολλοί, όπως είπες πριν, θέλουν ένα κουταβάκι προφανώς επειδή είναι μικρό για να δεθεί μαζί τους, για να παίξει με τα παιδάκια τους, αλλά ίσως δεν γνωρίζουν τι είναι να έχεις ένα κουτάβι, έτσι. Εμπειρικά μπορούμε να πούμε ότι ένα κουτάβι είναι πολύ πιο δύσκολο να προσαρμοστεί μέσα σε ένα σπίτι. Είναι στην ουσία ένα μωρό. Πρέπει δηλαδή ο άνθρωπος που θα το υιοθετήσει να είναι έτοιμος να αφιερώσει αρκετό χρόνο ώστε να του μάθει τρόπους συμπεριφοράς, ας πούμε. Να μην λερώνει, πού θα λερώνει, πού βρίσκεται το φαγητό, το νερό του, πού μπορεί να πηγαίνει, πού όχι. Θέλει πολύ περισσότερο χρόνο. Εκτός αυτού, ένα κουτάβι εντωμεταξύ έχει και αρκετή ενέργεια. Δηλαδή θα πρέπει να αφιερώσει χρόνο και εκεί, στο να δίνει ενέργεια, ας πούμε, να πάει μια βόλτα.
περισσότερη βόλτα από ότι θα πάει ένα σκυλί σαν τη Μόλι. Mm-hmm. Που είναι ενήλικο, είναι μαθημένο μέσα στο σπίτι, έχει τρόπους, να το θέσω έτσι. Mm-hmm. Και βόλτες ιδιαίτερες δεν θέλει η Μόλι. Γιατί πλέον έχει τρόπους, λόγω του ότι την έχει φιλοξενήσει η Δήμητρα, ναι, με τον Κώστα και μπορέσαν... Mm-hmm. Αλλά το κουτάβι, για αυτόν που έχει χρόνο, είναι άδικο να μην πάρει κουτάβι. Και υπομονή. Ναι. Πρέπει να έχεις και χρόνο και υπομονή να πάρεις ένα κουτάβι. Να είσαι συνειδητοποιημένος ότι τι θα αντιμετωπίσεις. Είναι δύσκολο, αλλά αν περάσουν κάποιοι μήνες και πάρει τα σωστά ερεθίσματα και μόρφωση, ας πούμε, το έχεις για μια ζωή και είσαι ευτυχισμένος. Η ομάδα μας γενικά θέλει να δίνει ζωάκια και να είναι ευτυχισμένοι και εκείνοι που τα έχουν. Και οι γονείς τους από εδώ και πέρα. Να χαίρεσαι όταν πηγαίνεις για βόλτα. Ας πούμε, η Άννα με την Ήρης χαίρεται πλέον και να μην ήθελε να μας το πει. Το βλέπουμε από το σκυλάκι που η Ήρης πλέον έχει αλλάξει τη μορφή της. Πόσο είναι η Ήρης, μου είπες? Κοντεύει 2 ετών. Και την έχεις πόσο καιρό? 2 μήνες. Α, την έχεις λίγο δηλαδή. Εντάξει, δεν είναι πολύ μεγάλη. Μικρούλα είναι πάλι. Μικρούλα. Εντάξει, όχι κουταβάκι, κουταβάκι ακριβώς. Οπότε το συμπέρασμα γενικά είναι ότι πριν υιοθετήσουμε ένα ζώο πρέπει να είμαστε συνειδητοποιημένοι και ενημερωμένοι για το τι θα ακολουθήσει. Νομίζω ότι, εντάξει, εκτός από το θέμα της συνειδητοποίησης, δηλαδή θέλω να πάρω ένα ζώο γιατί θέλω να πάρω ένα ζώο να προσθέσω ένα μέλος στην οικογένειά μου, ας πούμε, και όχι να πάρω κάτι για ένα παιχνίδι για τα παιδιά μου ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Αλλά το θέμα της ενημέρωσης είναι ακόμα πιο σημαντικό για μένα. Γιατί ο κόσμος πολλές φορές δεν είναι ενημερωμένος, δεν ξέρει από πού να ενημερωθεί ή ενημερώνεται λάθος. Ενθουσιάζεται. Ενθουσιάζεται, ναι, λειτουργεί πρώτα ο ενθουσιασμός και μετά βρίσκεται προεκπλήξεως. Έτσι. Όταν δηλαδή έχεις ένα κουτάβι, εγώ και τα δύο μου τα σκυλάκια τα είχα από μικρά. Από πολύ μικρά. Εντάξει, δηλαδή δεν το συγκρίνω το συνέστημα γιατί είναι σαν να έχεις μωρά και αν δεν έχεις αποκτήσει παιδιά, κατά κάποιο τρόπο λειτουργούν και σαν, ρε παιδί μου, προθέρμαση, να το πω έτσι, προπόνηση. Αλλά θέλουν μεγάλα αποθέματα υπομονής και ενέργειας από σένα. Έτσι. Σουγκαρίστρα. Να σου πω αυτό τώρα που είπες πριν, δεν ξέρω αν το έχεις δοκιμάσει και το έχεις δουλέψει, που λένε ίσως το θέμα της τουαλέτας στα κουτάβια είναι το πιο σημαντικό. Να μάθουν πού να λερώνουν. Εγώ δεν το έχω καταφέρει. Μάλλον το δοκίμασα λίγο με τις πάνες, αλλά μέχρι που γινόταν οι πάνες παιχνίδι. Ναι, και λέω εντάξει, δεν πειράζει. Οπότε πόνταρα στο ότι ούτως ή άλλως τα βγάζω 3 φορές βόλτα και κάποια στιγμή. Δεν έχουν ανάγκη. Θα αξιοποιούν ότι. Ναι, εντάξει, δεν σημαίνει ότι όσο είναι μικρά δεν τα κάνουν μέσα. Αλλά εντάξει, κάποια στιγμή θα προτιμούν να λερώνουν έξω και όχι μέσα στο σπίτι. Κάποια στιγμή. Ναι. Και εντάξει, γίνεται αυτό. Ναι. Είναι εύκολο παρόλα αυτά να μάθεις στο κουτάβι να μην λερώνει μέσα. Αν ξέρεις τον τρόπο. Ναι. Αν ξέρεις τον τρόπο, είναι όλα εύκολα. Δεν έχει τι. Δηλαδή, μας δεν μας δυσκολεύει κάτι γιατί όλοι φιλοξενούμε ζωάκια. Η Ιωάννα έχει και σκύλο, έχει και γάτα. Mm. Η Δημήτρα έχει και άλλα σκυλιά. Και κατά περίοδους έχει και όλοι οι εθελοντές μας, δηλαδή, δεν έχουμε. Δεν είναι κάποιος από εμάς που δεν έχει κανένα ζωάκι και είναι εύκολο, ας πούμε, να φιλοξενεί. Αλλά έχουμε πάρει μια εκπαίδευση πώς μπορούμε να βάλουμε το δεύτερο, το τρίτο, τέταρτο καινούριο μέλος μαζί με τα παλιά, με τους παλιούς. Πώς να το αγκαλιάσουν οι παλιοί το νέο, να μην νιώσουν. Να μην νιώσει περίεργα ο καινούριος ή ο παλιός, να γίνει ομαλή προσαρμογή στην ουσία και να μην έχουμε και εμείς πρόβλημα και στις βόλτες τους, γιατί απαιτούν, εντάξει, χρόνο να βγουν βόλτα όλα μαζί, να παίξουν όταν φεύγεις, να ξέρεις ότι δεν θα μου καταστρέψουν το σπίτι όταν έχω γυρίσει, αλλά ούτε και στη βόλτα θα με ταλαιπωρούν τραβώντα μας, να με τραβάνε το λουρί. Δεν κρατάς και μην φοβάσαι. Αυτό πάντως το θέμα της συμβίωσης, ας πούμε, είναι επίσης σημαντικό. Γιατί εγώ έχω μια γάτα, ας πούμε, που εντάξει, ακοινώνητη, δεν συζητάω. Μεγάλωσε, αποχωρήθηκε νωρίς τη μαμά της, δεν είχε αδερφάκια. Ναι, ό,τι θέλεις, μην αγχώνεσαι, θα πάει. Στο σπίτι δεν συναναστρεφόταν πολλούς ανθρώπους, οπότε είναι λίγο κόλλο χαρακτήρα σαν γάτα. Έτσι το λέω έτσι. Μα έτσι είναι. Αλλά προσπάθησα λοιπόν μια μέρα να τη συστήσω ένα μικρό γατάκι. Βρήκε ένας γείτονας ένα γατάκι, το κράτησε εν τέλει. Του λέω: φέρ' το λίγο να το δω. Γιατί βλέπεις ότι έχω μια αδυναμία στις γάτες. Ναι. Λοιπόν, εντάξει, έκανε σαν τρελίδικα μόλις το είδε. Αλλά βέβαια δεν το πάλεψα, ούτε ήξερα τον τρόπο. Ποιος είναι ο τρόπος λοιπόν για να συστήσουμε μια γάτα, ας πούμε, σε μια άλλη γάτα? Είναι πάλι η ενημέρωση εκεί είναι πάρα πολύ σημαντική και εμείς βοηθάμε στις υιοθεσίες. Αφιερώνουμε χρόνο και με τους νέους κηδεμόνες, ας πούμε, του ζώου.
Είναι πολύ βασικό να ξέρουμε τη γάτα μας. Πολύ... Πώς εσύ λες ότι η δικιά μου είναι αντικοινωνική. Σίγουρα να ξέρεις ότι θα πάρει πιο πολύ χρόνο για τη δική σου γάτα να προσαρμοστεί στην παρουσία μιας άλλης μέσα στο σπίτι. Αυτή η διαδικασία μπορεί να πάρει ακόμα και μήνα. Ξεκινάει πολύ και παραπάνω, σιγά. Ναι, δεν... αλλά θα τα βρουν στο τέλος είναι... Δεν από σίγουρο. Θα πω ότι το πιο πιθανό είναι να τα βρουν. Θέλει χρόνο, ας πούμε την πρώτη μέρα, να είναι σε διαφορετικά δωμάτια, να μυρίζονται, να ανταλλάξουν μυρωδιές στην ουσία, αλλά χωρίς να έχουν οπτική επαφή. Από τον ένα χώρο στον άλλο, να μην υπάρχει κάποιο τζάμι, ας πούμε, στο σπίτι. Έχει διάφορους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να φέρουμε δύο γάτες σε επαφή. Δύο ή και τρεις, γιατί πολύ συχνά μπορεί να υιοθετήσει κάποιος από εμάς μία γάτα Ιανουάριο και τον Απρίλιο να μας πάρει και να μας πει θέλω άλλη μία. Που είναι πάρα πολύ όμορφο, γιατί οι γάτες, άμα εντάξει, υπάρχουν και πόσα βιντεάκια, που τις δείχνουν πόσο αγαπημένες είναι μαζί. Που καθαρίζει η μία την άλλη, είναι πολύ καλή συντροφιά. Εξάλλου, οι γάτες είναι παρεξηγημένες. Τις βλέπουμε στο δρόμο και νομίζουμε ότι είναι ανεξάρτητες, δεν χρειάζονται κανέναν, θα επιβιώσουν ό,τι και να γίνει. Γενικά, ο κόσμος αυτό πιστεύει, νομίζω το βλέπουμε. Δεν είναι καθόλου έτσι. Ίσως οι γάτες να είναι και λίγο πιο κολιτσίδες, να το πω, να το θέσω έτσι. Εσύ που έχεις, νομίζω καταλαβαίνεις τι λέω. Εγώ καταλαβαίνω, οι άλλοι δεν καταλαβαίνουν. Έχω και σκύλο και γάτα, τα λατρεύω, αλλά ο σκύλος μου είναι λίγο πιο... Είναι θέμα χαρακτήρα βέβαια κι αυτό, ναι, αλλά η γάτα είναι πάνω στο κεφάλι, φυσικά είναι στα πόδια σου όλη την ώρα. Όπως ο Άρης εδώ. Είναι αυτό, κάθονται και είναι κοιμούνται. Είναι τελείως διαφορετικοί χαρακτήρες νομίζω οι γάτες και οι σκύλοι. Αλλά σίγουρα και εννοείται σκύλος με γάτα μπορούν να ζήσουν μαζί. Που υπάρχει και αυτός ο μύθος, σαν το σκύλο με τη γάτα κτλ. Μπορούν σίγουρα να ζήσουν μαζί, αρκεί πάλι να αφιερώσουμε χρόνο. Πάμε να δούμε ένα μικρό βιντεάκι. Νομίζω θα το έχετε δει σίγουρα. Με ένα πετσό που έκανε ένα τρίκ για να αποδείξει εν τέλει σε όσους θέλουν να αποκτήσουν ένα ζώο ότι όλα είναι μια ιδέα. Είμαστε έτοιμοι, Νίκο, πάμε να δούμε το βίντεο. Normalmente os abrigos que existem são ruins, os animais morrem de doenças, de viroses, de superlotação. As pessoas que abandonam em abrigos achando que os animais vão ser doados e ficarem felizes. Não, eles morrem, ou morrem de doenças ou de depressão. As pessoas gastam um valor absurdo, né, para comprar um animal, quando existem outros que poderiam estar levando um amor incondicional o resto da vida, sem precisar que a pessoa gaste um centavo com isso. Comprar o malhado. Esse aqui? Isso. Esse aqui. Ele tá de graça. Mentira. De graça. De graça. É mesmo. É? Tem um movimento agora, levar de graça. É sério? Eu ia te chorar um desconto pra você. Não, sério? Ele é de graça. Como assim, de graça? Zero, puxa, zero, tá certo. Nada. Ah, mentira. Certo, de graça. Ah, eu quero. Acho que no final das contas, o que vale é a empatia, né, entre a pessoa e o animal. Né? Não faz diferença se o animalzinho é de raça ou sem raça. O que vale mesmo é o amor que vai rolar ali entre a pessoa que está ali na pet shop e o bichinho que está na vitrine. Ωραία história, νομίζω. Θα είχε ενδιαφέρον αν γινόταν αυτό εδώ στην Ελλάδα. Πώς θα αντιδρούσε ο κόσμος. Λες να είναι πιο υποψιασμένοι. Μπορεί. Μπορεί να είναι. Έχουν μειωθεί πάντως τα pet shop που πουλάνε ζώα στη βιτρίνα. Αυτό είναι ευχάριστο. Πολύ. Και με την ενημέρωση, πάνω απ' όλα είναι η ενημέρωση. Σωστή ενημέρωση θα κάνει τον κόσμο να μην αγοράζει ζώο. Δεν υπάρχει λόγος να πληρώσεις για αγάπη για ποιο λόγο. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Υπάρχουν βέβαια και οι ράτσες.
Κάποιοι του αρέσει το τάδε σκυλάκι, ράτσα, να έχει χαρακτηριστικά. Είναι δεκτό, κατανοητό, δεν είναι κακό. Απλά να το πάρει από κάποιον ο οποίο είναι γνώση τη ράτσα, όπω είναι ένα συγκεκριμένο εκτροφέα, α πούμε. Όχι από pet shop. Όχι σαν ένα, σαν ένα αντικείμενο. Mm. Και να είναι υπεύθυνη πάλι η υιοθεσία. Δεν έχει διαφορά η ράτσα που θα πάρει κάποιος με το ημίαιμο. Βέβαια, έχει διαφορά το να ξέρεις τα χαρακτηριστικά του σκύλου, παραδείγματος χάρη ένα σκυλάκι το οποίο τάδες ράτσας έχει πάρα πολύ ενέργεια. Κάποιος μπορεί να θέλει να το πάρει λόγω ομορφιάς, να το αγοράσει είτε να το υιοθετήσει λόγω ομορφιάς ή λόγω της γούνας της, ότι είναι, της γούνας, ότι είναι λευκό, ότι έχει ένα μάτι λευκό, ένα μάτι γαλάζιο, ένα μάτι μπλε. Αλλά πρέπει να ενημερωθεί για το σκυλάκι. Τι χαρακτήρας είναι. Πάνω απ' όλα είναι ο χαρακτήρας. Εντάξει, το σημαντικό για μένα είναι ότι καταρχάς τα ημίαιμα. Έτσι, γιατί αδέσποτο μπορεί να είναι και σκύλος ράτσας, όπως είπες εσύ και τα λοιπά. Ναι, υπάρχουν πάρα πολλά κιόλας εμείς αδέσποτα που έχουμε. Τα συγκεκριμένα είναι ημίαιμα γκέκας. Είναι ελληνικός ιχνηλάτης. Η Λάρα που είδαμε πριν, ας πούμε, ήταν καθαρό. Καθαρό αίμα ουγγρικό βίσλα. Το ναι, οποίο αυτό λέω, είναι πολλά καθαρό αίμα που είναι αδέσποτα. Είναι τόσο τα αδέσποτα που υπάρχουν και καθαρό αίμα πλέον. Αλλά αυτό που λέω εγώ, ρε παιδί μου, είναι ότι τα ημίαιμα συνήθως είναι και ξεχωριστά. Ναι. Δηλαδή, σκύλος είναι το δικό μου, ας πούμε, και δεν το λέω επειδή είναι δικό μου. Δεν βλέπω, τουλάχιστον συχνά. Είναι μοναδικά. Κάθε ημίαιμο επί της ουσίας είναι μοναδικό. Δεν θα βρεις άλλο με αυτά τα χαρακτηριστικά. Εντάξει, από εκεί πέρα υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν για τους δικούς τους λόγους να πάρουν ένα σκύλο μια συγκεκριμένη ράτσα. Εγώ παροτρύνω τον κόσμο, φυσικά, αν θέλει να υιοθετήσει ένα ζώο, το έχω πει δεκάδες φορές από εδώ, να απευθυνθεί σε ένα φιλοζωικό σωματείο, σε ένα καταφύγιο, να πάρει ένα αδέσποτο. Ημίαιμο ή ράτσα. Εντάξει, τώρα από εκεί πέρα, αν θέλει ο άλλος να πάρει ένα. Το καλύτερο είναι, αν θέλει να αγοράσει Sony και ένα ζωάκι, να προσέξει πάρα πολύ όπου θα το αγοράσει. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρεις από πού το αγοράζεις, από πού προέρχεται αυτό το ζωάκι. Mm. Έχεις αναρωτηθεί οι γονείς του τι κάνουν, πώς ζουν, μήπως είναι μηχανές παραγωγής ζώων. Τα puppy mills που λέμε, ελληνικά. Να, είναι τρομερή η υπόθεση αυτή. Για πείτε μου κάτι άλλο. Από πού έχετε έσοδα, το είπαμε, δεν το είπαμε. Γιατί εγώ έχω πάντα την αίσθηση ότι βάζετε το χέρι στην τσέπη τη δική σας. Αρχικά όταν δημιουργηθήκαμε το βάλαμε πολύ βαθιά στην τσέπη το χέρι. Τώρα έσοδα καθαρά έχουμε από τον κόσμο. Δεν πληρωνόμαστε από κάπου, ούτε βγαίνει κάποιο κονδύλι έτσι ώστε να παίρνουμε κάποια χρήματα και να... Από το κράτος όμως. Ακριβώς. Ή να συνεργαζόμαστε με κάποιους κτηνιάτρους που να τα κάνουν δωρεάν. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Είναι καθαρά από τις δωρεές που κάνει ο κόσμος και που εμείς τα αναρτούμε στο ίντερνετ έτσι ώστε να υπάρχει. Βλέπουμε και πλήρης... Βλέπουμε επίσης, διακόψω, βλέπετε στην οθόνη την διαδικτυακή διεύθυνση του straycare.gr και επίσης το λογαριασμό του StrayCare στην AlphaBank, όπου μπορείτε, αν θέλετε, να βάλετε κάποιο ποσό για να βοηθήσετε την προσπάθεια αυτών των παιδιών, αυτού του σωματείου. Υπάρχουν και εικονικές υιοθεσίες. Mm. Κάποιος μπορεί να υιοθετήσει εικονικά ένα ζωάκι, που σημαίνει ότι το έχει ο εθελοντής στο σπίτι του και αυτός το έχει εικονικά, δίνοντας ένα συμβολικό ποσό των 15 ευρώ, όπου μπορεί να καλύψει κάποιον εμβολιασμό του, κάποια χάπια μπορεί να παίρνει, κάποια θεραπευτική αγωγή, την τροφή του, είτε ο εικονικός γονέας μπορεί να αγοράσει τροφή και να την προσφέρει, λουράκια, να το κάνει μπάνιο, να έρθει στο σπίτι και να το βγάλουμε μαζί βόλτα. Είναι σαν να το έχει εκείνος, απλά δεν το έχει σπίτι του. Είναι πάρα αυτό πολύ είναι εμβολικό εντός εικόνα για κάποιον που δεν μπορεί για οποιονδήποτε λόγο να υιοθετήσει ένα ζώο, αλλά θέλει να βοηθήσει. Ναι. Είναι και αυτό που λέγαμε πριν, ότι δεν είναι απαραίτητο να αφιερώνω όλη τη μέρα μου. Αυτή είναι ένας πολύ ωραίος τρόπος βοήθειας για εμάς. Τι έλεγες και σε διάκοψα? Πού είμαστε? Δεν θυμάσαι. Και εγώ ξεχνάω. Είναι της ηλικίας. Ναι, δεν πειράζει. Θα το θυμηθούμε στην πορεία. Α, λέγαμε για τους γιατρούς κάτι έλεγες και ήθελα αυτό να πούμε. Για τους κτηνιάτρους. Ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι άνθρωποι που σας βοηθάνε ή απευθύνεσαι σε κάποιον και πώς πληρώνονται? Είμαστε από σε διάφορους κτηνιάτρους. Δεν υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος. Ο κάθε κτηνίατρος, ας πούμε, έχουμε κάποιους που ξέρουν και γνωρίζουν πάρα πολύ καλά, ας πούμε, για το Καλαζάρ. Οπότε κάποια σκυλάκια που έχουν κάνουν όλη τη θεραπεία τους εκεί, έτσι ώστε να γνωρίζουν και όλο το στάδιο της θεραπείας
Και από εκεί και πέρα πάμε και σε άλλους κτηνιάτρους, είναι διαστηρώσεις, όμως τα έσοδα είναι όλα καθαρά από τον κόσμο. Mm. Παίρνει δηλαδή είτε κάποια χρήματα, αναρτούμε στο ίντερνετ το κάθε περιστατικό, τι θεραπείες έχει κάνει, ποιο είναι το συνολικό ποσό ή χειρουργείου ή θεραπείας ή κάποιος θέλει να δώσει φάρμακα, που είναι και αυτό πάρα πολύ σημαντικό mm. για τις θεραπείες, γιατί είναι και κάποια όταν έχεις πάρα πολλά ζώα, είναι οι τιμές απλησίαστες όταν θέλεις να δώσεις και πάρα πολλά φάρμακα. Και προφανώς σας βοηθάνε και οι γιατροί ή είναι οι τιμές fix? Κάνουν κάποιες καλύτερες τιμές, αλλά και πάλι... Ναι, το κόστος είναι μεγάλο. Ναι, όταν έχεις πολλά ζώα. Ναι, είναι πολλά, γι' αυτό κυρίως. Ναι, εδώ ένα-δύο ζώα έχεις και πάλι δυσκολεύεσαι το σχόλιο να τα βγάλεις πέρα. Και γι' αυτό το λόγο δεν παίρνουμε πολύ μεγάλο αριθμό ζώων. Είναι πολλά τα ζώα, εκατοντάδες τα ζώα που σητίζει ο κάθε θελοντής σε διάφορες γειτονιές, αγέλες κτλ. Και σε γάτες και σε σκυλάκια. Αλλά στα σπίτια μας να φιλοξενούμε δεν είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός, γιατί έχουμε ανάγκη από φιλοξενίες πρώτον και δεύτερον κόσμο περισσότερο το να βοηθάει οικονομικά και να συντηρούμε και άλλα ζωάκια. Mm. Εντάξει, είναι και η κρίση βέβαια τώρα, αλλά ακόμα και το 1 ευρώ του καθενός είναι για μας πολύ μεγάλη βοήθεια. Μια κονσέρβα να προσφέρει και καθόλου χρήματα, μπορεί κάποιος να έχει ας πούμε ξύλα, τα οποία δεν τα χρειάζεται και να θέλει να κατασκευάσει ένα σκυλό σου, το έχει να το προσφέρει στην ομάδα. Είναι κάτι που το έχει σπίτι σου ήδη. Οπότε και η πιο απλή προσφορά για σας είναι πάρα πολύ σημαντική, έτσι. Ναι. Μια κουβέρτα, ένα σεντόνι το οποίο σου έχει σκιστεί, είναι παλιό και δεν σ' αρέσει, δεν το θέλει, μπορεί να το δωρήσει. Πώς μπορεί κάποιος τέλος πάντων να σας βρει, αν εγώ θέλω να σας δώσω κάτι, πώς μπορώ να σας βρω? Πρέπει να υπάρχει κάποιο τηλέφωνο, πρέπει να επικοινωνήσουμε το mail σας, υπάρχει κάποιο χώρο που στεγάζεστε, ας πούμε κάποια γραφεία που έχετε? Όχι, αν μπείτε στη σελίδα μας στο Facebook ή και στην ιστοσελίδα, θα δείτε... Striker.gr. Ναι, ναι. Υπάρχουν και τηλέφωνα των εθελοντών, προσωπικά, και μετά μπορείτε να στείλετε μήνυμα στη σελίδα μας ή mail στο infostriker@gmail.com και να σας μιλήσουμε και από εκεί. Τα βλέπουμε στην οθόνη μας. Για τους φίλους που τα κινητά μας είναι αυτό, τα προσωπικά μας τηλέφωνα. Δεν ναι, είναι από το χρόνο. Γραφείο που ναι, λέμε, δεν υπάρχει κάποιο γραφείο και είναι δηλαδή από το χρόνο μας ότι κάνει ο καθένας. Δηλαδή, όλοι έχουμε προσωπική ζωή. Έχουμε τη δουλειά μας, τις σπουδές μας, τις σχέσεις, τους φίλους μας. Δεν είναι ότι στερούμαστε κάτι από αυτά. Απλά τα εντάσσουμε. Συγγνώμη, Μόλι. Και επειδή υποθέτω. Κάτσε να πάρω το στριμμένο εδώ. Επειδή υποθέτω ότι ο κόσμος μπορεί να είναι και καχύποπτος, με την καλή έννοια, όχι με την κακή απαραίτητα. Αν εγώ θελήσω να δωρήσω ένα ποσό, πώς θα είμαι εξασφαλισμένος ότι τα λεφτά θα πιάσουν τόπο και θα μπουν στην τσέπη κάποιου? Γιατί μπορεί πολλοί κόσμοι να το σκέφτεται και αυτό. Και είναι και πάρα πολύ λογικό στην εποχή που ζούμε. Πρώτα απ' όλα, αν κάποιος θέλει, μπορεί να πάει και να καταθέσει το ποσό που θέλει στον κτηνίατρο. Απευθείας. Θα του πούμε εμείς ποιος κτηνίατρος είναι υπεύθυνος για το ζώο που θέλει να βοηθήσει και μπορεί να πάρει. Ναι, κουρασμένη μου όλη. Τόση ώρα πιάστηκε. Είναι το καλό. Και μπορεί να πάει εκεί, να πληρώσει εκεί. Από εκεί και πέρα, εμείς για όποια... Συγγνώμη, έχω το νου μου εκεί. Να μην το έχεις. Τι θα κάνει, ανοίξει την πόρτα, έχει μάθει να ανοίγει πόρτες? Όχι, ακόμα δεν το έχει μάθει αυτό. Στο ασανσέρ θα φτάσει, από ποιο δεν θα πατήσει το μήνυμα. Το φοβάται κιόλας, δεν πειράζει. Yeah. Από εκεί και πέρα, εμείς μπορούμε να δείξουμε τις αποδείξεις που παίρνουμε για οποιοδήποτε πράγμα. Δηλαδή, άμα κάποιος θέλει να προσφέρει για τροφή, υπάρχει απόδειξη για την τροφή που αγοράστηκε. Άμα κάποιος θέλει να βοηθήσει με κτηνιατρικά έξοδα, υπάρχει πάλι απόδειξη. Και αντίστοιχα για με όποιον τρόπο. Έτσι κι αλλιώς κόβεται απόδειξη σε όλους όσους βοηθάνε, όπως και στο μπαζάρ μας. Το ποσό που δωρίζουν στην ομάδα. Φαίνεται εξάλλου αυτό και από το έργο, λόγω του ότι αν κάποιος αναλογιστεί τον αριθμό των στηρώσεων που έχουμε κάνει και το πολλαπλασιάσει με τα ευρώ που κάνει μια στήρωση ενός μιας γάτας ή ενός σκύλου, θα καταλάβει το ποσό είναι μεγάλο. Και η στήρωση, επειδή το είπες τώρα, είναι και επίσης πολύ σημαντικό θέμα, έτσι. Ναι. Ποια είναι η άποψη δική σας για αυτό? Είναι το πιο σημαντικό θέμα για να περιορίσει τον αριθμό των αδέσποτων, να είναι στηρωμένα πρώτα απ' όλα. Ποια είναι η διαδικασία υιοθεσίας, γιατί... Συγγνώμη, να προσθέσω κάτι. Εκτός από θέμα περιορισμού των ζώων, είναι και θέμα υγείας, έτσι, και για τα δεσποζόμενα.
Είναι πάρα πολύ σημαντικό να στηρώνονται και τα δεσποζόμενα, εκτός των αδεσπότων δηλαδή. Ναι, το έχουμε πει και εδώ στην εκπομπή και με την ιατρό, γιατί η άποψη που επικρατεί συνήθως στους παλιότερους είναι ότι το ζώο πρέπει να γεννήσει μια φορά και μετά να στηρωθεί οπωσδήποτε, γιατί αυτό είναι καλό για την υγεία του. Και μας είχε εξηγήσει ο Ανδρέας Γεωργάκης, ο κτηνίατρος που φιλοξενήσαμε στις δύο προηγούμενες εκπομπές, ότι αυτό αφορά τον πρώτο ίστρο, ας πούμε, και όχι την πρώτη, γέννα. Ναι, ναι. Ότι και είναι, τέλος πάντων, είναι δεδομένο ότι και λογικά να το σκεφτείς, το πιο σημαντικό είναι να στηρώνονται τα αδέσποτα. Γιατί... Και όλα θα καταλήξουν αδέσποτα. Οπότε πάλι εκεί καταλήγουμε. Είναι ένας φαύλος κύκλος. Γιατί αν εσύ δεν στηρώσεις το ζωάκι σου, το αφήσεις να γεννήσει την πρώτη φορά. Ωραία, γιατί άκουσε τον τάδε κτηνίατρο που σου είπε ότι είναι καλό, ή άκουσε τον γείτονά σου που σε συμβούλεψε αυτό. Μετά τα κουταβάκια που είναι κατά μέσο όρο 7, τι θα τα κάνεις? Θα τα δώσεις σε οικογένειες. Την καλύτερη περίπτωση που έχουν. Και γιατί τα 7 θα γίνουν 49 και τα 49 θα γίνουν. Ακριβώς. Οπότε είναι από όλες τις απόψεις καλό να στηρώνουμε τα ζωάκια μας. Ωραία, πάμε να δούμε το τελευταίο βιντεάκι που έχουμε ετοιμάσει, να πάρουμε μια ανάσα και επανερχόμαστε για να κλείσουμε. Κι όταν λυπάσαι, κι όταν κρύβεσαι στις μοναξιάς τα μέρη. Τι τραγούδι να σου πω εκεί που πας, να μην μοιάζει με κανένα. Τραγούδι να σου πω εκεί που πας, μα να μοιάζει μ' όλα όσα αγαπάς. Τι έλεγες, Μαρία? Έλεγα για την φωτογράφο, η συγκεκριμένη περίπτωση ήταν η Γεωργία, η φωτογράφος μας, η οποία το κάνει θελοντικά, φωτογραφίζει τα περιστατικά και έτσι αναρτούνται μετά στα social media και από εκεί και πέρα μπορεί να τα δει κάποιος. Η Γεωργία το... Και τα βίντεο που έχετε κάνει είναι εξαιρετικά. Και τα βίντεο είναι πάρα είναι πολύ ωραία. Είναι επίσης εθελοντή μας, ο οποίος το τραβάει και κάνει το μοντάζ τελείως εθελοντικά, το προσωπικό του χρόνο. Αλλά είναι πάλι αυτό που είπαμε, μέσα στην καθημερινότητά του και μέσω του επαγγελματός του. Δηλαδή υπάρχουν τόσες πολλές μορφές εθελοντισμού, αρκεί να έχουμε θέληση. Είναι το πιο σημαντικό από όλα. Έχεις θέληση, μπορείς να κάνεις τα πάντα. Στο μπαζάρι είχαμε στήσει μια ολόκληρη γωνιά, παιδική γωνιά. Εγώ είμαι νηπιαγωγός στο επάγγελμα. Να πούμε και αυτό, ναι, γιατί στο τέλος θα τελειώσει η εκπομπή και δεν θα πούμε τίποτα. Και με το δικό μου τρόπο, με τη δική μου εμπειρία, βοήθησα κι εγώ, έβαλα ένα λιθαράκι κι εγώ σε αυτή την προσπάθεια. Μοιάζονται τα παιδιά, ενδιαφέρονται? Τα παιδιά αγαπούν πάρα πολύ τα ζώα. Όλες οι φοβίες ξεκινούν κυρίως από τους γονείς, οι οποίοι πολλές φορές φοβούνται για την απώλεια ή το πώς τώρα έχω τα παιδιά, πώς θα φροντίσω και ένα ζώο. Θα λερώνει, μικρόβια για το παιδί μου. Τα παιδιά αγαπούν πάρα πολύ τα ζώα και είναι πάρα πολύ καλό ένα παιδί να μεγαλώνει μαζί με ένα ζώο. Καταρχήν γίνεται πάρα πολύ υπεύθυνο, γιατί μαθαίνει από πολύ μικρό να φροντίζει κάποιον άλλον και όχι πάντα να τον φροντίζουν και να περιμένει συνέχως από τους άλλους. Μαθαίνει να προσφέρει. Και εισπράττει κιόλας. Εισπράττει, φυσικά. Και αυτό που εισπράττει είναι πολύ δυνατό. Και πολλές φορές εγώ βλέπω και παιδιά τα οποία έχω στα τμήματά μου στο σχολείο, τα παιδιά που έχουν ζώα εκφράζονται το συναίσθημά τους πολύ πιο εύκολα από τα υπόλοιπα παιδιά.
Και όσον αφορά την απώλεια ή το να αρρωστήσει κάποιο ζώο και πώς θα το πω στο παιδί μου, αυτό είναι πολύ μεγάλο λάθος, γιατί τα παιδιά πρέπει να μάθουν και αυτό το κομμάτι. Χωρίς υπερβολή, χωρίς συναισθηματική, έτσι έντονα συναισθηματική συνέστημα, αλλά τα παιδιά πρέπει να μάθουν και αυτό το κομμάτι της απώλειας. Αυτό το βιώσουν, γίνονται πιο δυνατά. Αυτό που μου αρέσει να λέω είναι ότι επί της ουσίας, όταν το παιδί θα βιώσει την απώλεια ενός κατοικίδιου, εμβολιάζεται, θωρακίζεται για μετέπειτα απώλειες που δεν είναι δεδομένο ότι θα έχει στη ζωή του. Ναι. Οπότε δεν χρειάζεται να φοβούνται οι γονείς τίποτα. Είναι πολύ όμορφο να μεγαλώνει ένα παιδί. Και είναι και το πιο σημαντικό τα παιδιά να μάθουν να αγαπούν τα ζώα. Γιατί όπως είπες, είναι έμφυτο, αλλά ίσως στην πορεία λόγω της συμπεριφοράς των γονιών και τα μαθήματα που είναι το ξεχνάνε. Σίγουρα. Τι ήθελες να πεις, Μαρία? Θέλω να πω ότι είναι η απώλεια που είπε τώρα η Άννα είναι για όλους δύσκολη, για μικρούς και για μεγάλους. Για τους μικρούς πρέπει να το κάνουν σωστά από τους γονείς τους, έτσι ώστε να το περάσουν πιο ανώδυνα όσο γίνεται. Έλα, αγάπη μου, λίγα λεπτά ακόμα, κάνε υπομονή και θα πας, εντάξει. Δεν έχουμε χώμα εδώ, συγγνώμη. Και για μας είναι δύσκολη η απώλεια, γιατί βλέπουμε άσχημες καταστάσεις. Υπάρχουν πάρα πολλά ζώα που έχουν καταλήξει ακόμα και στα χέρια μας, είτε στο μεταφέροντάς τα στο κτηνίατρο, μέσα στο αυτοκίνητο, να έχουν πεθάνει στα χέρια μας. Είναι κάτι δύσκολο, μας ρωτάνε πάρα πολύ πώς το αντιμετωπίζουμε όλο αυτό, αλλά εμείς βάζουμε τον εγωισμό πιο πίσω και προχωράμε. Γιατί αν κάτσουμε να σκεφτούμε τον εαυτό μας και πόσο πονέσαμε εμείς, το επόμενο αδέσποτο όμως θα πεθάνει μόνο του χωρίς εμάς. Ακόμα και για λίγες μέρες και για λίγες ώρες να έχεις να αγκαλιάσεις ένα ζωάκι το οποίο σε λίγα λεπτά μπορεί και να πεθάνει, για εκείνο όμως είναι πολύ σημαντικό. Είναι όπως εμείς όταν φτάνουμε στην τρίτη ηλικία και κοιτάμε γύρω μας ποιον έχουμε και ποιος είναι δίπλα μας. Την ηλικία που είμαι εγώ δηλαδή. Λοιπόν, πείτε μου κάτι. Αν κάποιος θέλει να υιοθετήσει ένα ζώο, ποια είναι η διαδικασία εντάχει? Δηλαδή, καταρχάς το παίρνει έτοιμο στυρωμένο, τσιπαρισμένο? Όταν είναι κουτάβι, αυτό δεν είναι εφικτό, αλλά γίνονται τα εμβόλια και το τσιπάκι από εμάς. Και ο κηδεμόνας θα το στυρώσει στην κατάλληλη ηλικία, δηλαδή περίπου όταν χρονίσει. Οπότε μπορεί να μαζέψει σιγά σιγά αυτό το ποσό και δεν θα του φανεί μεγάλο όταν γίνει. Όταν είναι ενήλικο, το παίρνει στυρωμένο με το τσιπάκι του και εμβολιασμένο. Είναι όλα τα σκυλάκια μας με βιβλιάρια υγείας και τις εξετάσεις τους. Όταν κάποιος ενδιαφερθεί και μας πει ότι θέλω το συγκεκριμένο ζωάκι, παίρνουμε ένα βιογραφικό από το πώς το θέλει και για ποιο λόγο θέλει να υιοθετήσει ένα. Του προτείνουμε εμείς. Δίνουμε ένα ραντεβού να το δει και μετά, εφόσον του αρέσει, πάμε σπίτι του, του κάνουμε μια βόλτα έξω για να δει, πώς περπατάει, να του δείξουμε πώς να το κρατάει από το λουρί και τα σχετικά και μετά μπορεί να το φιλοξενήσει για ένα χρονικό διάστημα και στο τέλος να καταλήξει στην υιοθεσία. Όταν είναι φιλοξενία, που ξεχάσαμε να πούμε, είναι όλα τα έξοδα από εμάς καλυμμένα. Από την τροφή του μέχρι τα μπολάκια, μέχρι το που θα κοιμηθεί το σκυλάκι, τα λουράκια του ή αντίστοιχα στις γάτες, την άμμο, την τροφή, το δοχείο κτλ. Θέλει να παίξει τώρα με το γατάκι και το γατάκι θα παίξει λίγο αυτό, τώρα θα τελειώσουμε. Αυτό με για το συμβόλαιο υιοθεσίας που ακούω συχνά, εφαρμόζεται από όλους? Από τη δική μας ομάδα εφαρμόζεται υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη στα ΚΕΠ είτε στο αστυνομικό τμήμα, όπου διασφαλίζει το ζωάκι να έχει μια... Δεν θέλει. Θέλει, κουράστηκαν. Κουράστηκε η γονή. Ναι, τώρα τελειώνουμε. Για πες. Να έχει μια ευζωία το ζωάκι, για τις συνθήκες διαβίωσής του, τη σύντηση και τα σχετικά. Εμείς θα δίνουμε όλα με την υπεύθυνη δήλωση αυτή. Ναι, γιατί μπορεί ορισμένοι να τρομάζουν από αυτό, αλλά από τη στιγμή που είναι συνειδητοποιημένο, ξέρουν να πάρουν ένα ζώο. Όταν είσαι υπεύθυνος και συνειδητοποιημένος, δεν υπάρχει λόγος, γιατί στην ουσία υπογράφεις τα αυτονόητα, ότι δεν θα το κακομεταχειρίζεσαι, ότι δεν θα το χτυπάς, θα του δίνεις φαγητό, δεν θα το έχεις σε άσχημες καιρικές συνθήκες. Αν κάποιος είναι συνειδητοποιημένος και σωστός, δεν έχει πρόβλημα να υπογράψεις το οτιδήποτε του δώσεις. Νίκο, πόσο χρόνο έχουμε ακόμα? Έπρεπε να έχουμε κλείσει, οπότε κορίτσια να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήρθατε. Και εσάς και τα όμορφα ζωάκια, να πούμε ότι όλα ψάχνουμε
ένα σπιτάκι. Οπότε όποιος φίλος μας βλέπει και θέλει να υιοθετήσει, μπορεί να μπει στην ιστοσελίδα του straycare.gr ή στη σελίδα στο Facebook ή να μας στείλει ένα mail στο mail της εκπομπής petshow@star.gr να εκδηλώσει το ενδιαφέρον του. Από τα κορίτσια του straycare.gr και από τα όμορφα ζωάκια που έχουμε μαζί μας και από μένα, κυρίες και κύριοι, καλό σας βράδυ.